Η τελική απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν για πληρωμή του φυσικού αερίου σε ρούβλια από αύριο φέρνει ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά νομισμάτων. Το δολάριο πλέον έχει τριγμούς και βρίσκεται έτοιμο να χάσει την πρωτοκαθεδρία του ως παγκόσμιο νόμισμα, κάτι που για πρώτη φορά παραδέχτηκε με σχετική ανακοίνωσή του το Δουνουτού σήμερα. Η Τζίτα Γκόπιναθ, πρώτη αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Δουνουτού, είπε στους Financial Times ότι οι κυρώσεις στη Ρωσία θα μπορούσαν να απειλήσουν την κυριαρχία του δολαρίου για να συμπληρώσει ότι οι χώρες επαναδιαπραγματεύονται το νόμισμα με το οποίο θα πληρώνονται για το διεθνές εμπόριο. Όπως είναι γνωστό, με τις κυρώσεις των Δυτικών έχουν παγώσει πάνω από 300 δις συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ρωσίας, όπως και η δυνατότητά της να μετέχει στο διεθνές εμπόριο πλην του τομέα της ενέργειας.